Έχουμε τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Άδωνο Γεωργιάδη μαζί μας. Καλημέρα κύριε Υπουργέ, τι κάνετε? Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση. Είμαι δόξα τω Θεώ πρώτη μέρα πολύ καλά. Πόσο πέρασε το 14ήμερο? Πέρασα 8 μέρες. 8 μέρες, ε? Ναι, ναι. 8 μέρες είχα κάθε μέρα λίγο πυρετό. Ρωτάει πολλοί κόσμος τι γίνεται με τους εμβολιασμένους που νοσούν. Λοιπόν, εγώ θα σας πω τώρα ακριβώς πώς το πέρασα. Ξέρω ότι πάρα πολλοί αυτοί που είναι πεπισμένοι κατά του εμβολίου θα αρχίσουν να φωνάζουν και να βρίζουν από κάτω. Δεν αλλά εγώ, παιδιά, θα σας πω αυτό το οποίο έχω ζήσει και ο καθένας κάνει ό,τι νομίζει. Λοιπόν, εγώ ασθένησα, ούτε κατάλαβα πώς. Φαίνεται από την εργαστηριακή ανάλυση του στελέχου Δέλτα που κόλλησε, το πήρα σε Σλοβενία, στο Συμβούλιο Υπουργών που είχα πάει. Έτσι φαίνεται, έτσι λέει το εργαστήριο. Λοιπόν, γενικά πρόσεχα, φόραγα μάσκα πάντα, αλλά αυτή την πάνη είναι. Αυτή η πάνη δεν προστατεύει 100%, είναι, ξέρετε, λίγο πιο light. Και είχατε κάνει και τα δύο εμβόλια, έτσι? Έχω κάνει και τα δύο εμβόλια τον Ιανουάριο. Mm-hmm. Κόλλησα. Okay. Ξεκινάει πρώτη μέρα με πυρετό. 38 και 3. Αλλά δεν πειράζει, μια μέρα πυρετός, θα μου περάσει. Πήρα την πυρετικά, ίδρωσα, ξύπνησα την άλλη μέρα, το ίδιο. Τρίτη μέρα, το ίδιο. Την τέταρτη μέρα που είχα πυρετό, προληπτικά έκανα μια αξονική στους πνεύμονες. Για να δουν γιατί μη τυχόν έχω προσπνευμονία και πέρα από το νοσοκομείο. Όταν βγήκα από τον αξονικό τομογράφο, μου λέει ο γιατρός, κύριε Υπουργέ, έχετε την τυπική εικόνα του εμβολιασμένου νοσήσαντος. Λέω, δηλαδή, έχετε, μου λέει, μία βαριά λίμωξο αναπνευστικό, δηλαδή μύτη και λαιμά, αλλά έχετε τελείως καθαρούς πνεύμονες. Δεν έχετε κανένα πρόβλημα στους πνεύμονες. Εγώ, όταν είδα δεν είχα πρόβλημα στους πνεύμονες, ηρέμησα. Έκανα μετά άλλες 3-4 μέρες πυρετό που έβαινε μειούμενος. Είχα μία πολύ μεγάλη εξάντληση λόγω του συνεχόμενου πυρετού, αλλά πέρασε και αυτό ήταν. Επειδή, όπως ξέρετε, ο COVID είναι μια περίεργη ασθένεια. Άλλοι άνθρωποι το περνάνε τελείως ασυμπτωματικά. Άλλοι άνθρωποι ασθενούν βαριά ή λιγότερο βαριά. Φαίνεται ότι ο δικό μου οργανισμό θα ήταν από αυτού που θα ασθενούσε πολύ βαριά, εάν δεν είχα το εμβόλιο. Mm-hmm. Δηλαδή, αν η λίμωξη αυτή με ταλαιπώρησε τόσο πολύ από το λαιμό και τη μύτη, είχε κατέβει στους πνεύμονες, θα είχα πραγματικά σοβαρό πρόβλημα. Ευτυχώς είχα κάνει το εμβόλιο και γι' αυτόν τον λόγο προστάτασα τη ζωή μου και την υγεία μου και την ταλαιπωρία μου. Mm-hmm. Άρα καταλήγουμε στη βασική συζήτηση που γίνεται όλο αυτό το διάστημα για την ανάγκη εμβολιασμού. Και αναρωτιέμαι, κύριε Υπουργέ, γιατί δεν πρέπει να, για ποιο λόγο δεν το επεκτείνεται και σε άλλες κατηγορίες και εξαντλήστε μόνο στους υγειονομικούς, ανθρώπους που είναι τέλος πάντων γύρω από τους κλάδους της υγείας και στις μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων. Για παράδειγμα, μου έκανε πολύ αρνητική εντύπωση το ότι δεν το κάνατε και στους εκπαιδευτικούς που συναναστρέφονται με τα παιδιά μας. Έχουμε πει από την αρχή ότι το πώς θα προχωρήσουμε και σε ποιες υποχρεωτικότητες, αυτό το κάνουμε μόνο σε συνεργασία με την Επιτροπή Βιοειθικής και την Επιτροπή Εμβολιασμών. Ο λόγος, κύριε Παδόπουλε, είναι απλός και θέλω να τον καταλάβετε κι εσείς και να μην απογοητεύεστε. Εδώ έχουμε σύγκρουση δύο μεγάλων αρχών και συνταγματικών αρχών. Η μία είναι η προστασία της δημόσιας υγείας και η άλλη είναι το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης του σώματος. Δεν είναι εύκολο να πεις ότι καταργείς τελείως τη δεύτερη αρχή χάρη της πρώτης, χωρίς κανένα δισταγμό. Το Σύνταγμα δίνει τη δυνατότητα. Το Σύνταγμα πράγματι μπορεί να. Το άρθρο να δώσει... που επικαλέστηκε πριν από λίγες ημέρες ο Πρωθυπουργός εξήγησε πολύ αρνητικά και μας το λέει και ο κ. Μανιτάκης. Το Σύνταγμα σίγουρα θα έδινε τη δυνατότητα για λόγους προστασίας δημόσιας υγείας να προχωρήσουμε σε περισσότερους υποχρεωτικούς εμβολιασμούς. Και φαντάζομαι ότι μπορεί η κυβέρνηση σε κάποιες μέρες διαδρομής να το αποφασίσει κιόλας. Όμως, από την άλλη, δεν θέλω να δώσουμε την εντύπωση ότι εμείς έχουμε κάποιο είδους, ας πούμε, προσωπικό συμφέρον να επιβάλλουμε τους εμβολιασμούς. Δείτε τι τραβάω εγώ σήμερα. Ο κύριος Πολάκης, όταν ασθένησα, στην προσπάθεια να μου πει περαστικά, μου είπε να πάρω ιβερμεκτίνη. Εγώ εκείνη μέρα είχα πολύ πυρετό, δεν μπορούσα να ασχοληθώ με τον Πολάκη, δεν ασχολήθηκα. Όταν άρχισα να γίνομαι καλύτερα όμως, κάθε να δω τι είναι η ιβερμεκτίνη. Δεν μπαίνω στο ότι είναι φάρμακο παραστοχτόνα για τα ζώα, αυτό το αφήνω. Πράγματι, κάποιοι γιατροί στον κόσμο, πιθανόν και στην Ελλάδα, το έχουν δώσει και για ασθενείς COVID, γιατί κάποιοι έχουν πει ότι κάνει καλό στον COVID. Οι επίσημοι φορείς του πλανήτη, δηλαδή ο FDA στην Αμερική, ο EMA στην Ευρώπη, ο EOF στην Ελλάδα κλπ, απαγορεύουν στους γιατρούς να συνταγογραφούν ιβερμεκτίνη για τον COVID, παρά μόνο στα πλαίσια κλινικών δοκιμών. Ο κ. Πολάκης βγαίνει λοιπόν γιατρός και πρώην αναπληρωτής υπουργός υγείας. Ναι, δεν είμαι τόσο σίγουρος, αλλά εντάξει. Είναι γιατρός, ναι, στοιχείο προφανώς. Αναπληρωτής υπουργός υγείας, άρα άνθρωπος που ξέρει τους νόμους που οδηγείται,
Και βγαίνει δημοσίως και λέει στους ασθενείς, πάρτε ιβερμεκτίνη. Ένα φάρμακο που απαγορεύεται από τις αρχές να το δίνει για τον COVID. Απαγορεύεται, είναι για τα ζώα, για τα παράστα των ζώων. Φαντάζεσαι εγώ να έπαιρνε ιβερμεκτίνη έτσι μόνος μου και να πάθαινα ζημιά. Και τι λέει τώρα σήμερα στην ανάρτησή του? Ότι είστε υπέρ των εμβολίων γιατί θέλετε να τα οικονομήσετε από τις εταιρείες. Για το άκρο άτομο της συνωμοσίας. Επειδή εγώ θέλω να τα οικονομήσω από τις εταιρείες, δηλαδή με μέτοχο στη Pfizer, στην AstraZeneca ή στη Moderna ή στην Johnson & Johnson, λέω στον κόμμα εμβολιαστείτε, όπου το εμβόλιο σας δεν να κάνει 1 ευρώ και η βερμεκτίνη όλη η θεραπεία θα κάνει 15. Δηλαδή βρίσκεις άκρη. Άρα επειδή η συνωμοσία εμφυλοχωρεί και υπάρχει πολλής κόμμος που την πιστεύει, καλό είναι να κινόμαστε προσεκτικά. Λοιπόν, δεν έχουμε κανένα εμείς προσωπικό συμφέρον να εμβολιαστεί κανένας. Όχι, συμφέρον δεν έχετε, υποχρέωση έχετε. Εννοώ υποχρέωση ως πολιτεία. Υποχρέωση και ανεξάρτητα αν υπάρχουν ανόητοι, και εννοείται σε αυτή την κατηγορία, είναι και ο εν λόγω που συζητούσαμε πριν, ανεξάρτητα ότι υπάρχει υποχρέωση. Είναι μονόδρομος ο εμβολιασμός. Προσέξτε. Υποχρέωση έχουμε να βρούμε εμβόλια, βρήκαμε. Υποχρέωση να φτιάξουμε αξιόπιστο σύστημα που να μπορεί και άλλο να εμβολιάσει, να εμβολιάσει, το κάναμε. Υποχρέωση να ενημερώσουμε, ενημερώσαμε. Αλλά από εκεί πέρα, αν κάποιο θέλει να καταστρέψει τον εαυτό του και την υγεία του, κύριε Παδόπουλε, δεν είναι το κράτος παιδόν όμως. Ούτε και δεν μόνο κανένα είναι το κράτος. Ο καθένας έχει εδώ και ένα στοιχείο ατομικής ελεύθερης επιλογής. Μπορεί να οδηγήσει κάποιο μεθυσμένο. Κάποιο μεθυσμένο μπορεί να οδηγήσει. Κάποιο μεθυσμένο μπορεί να οδηγήσει. Ασφαλώς και δεν μπορεί να οδηγήσει. Το να είναι εμβολιαστή κάποιο είναι 20 φορές χειρότερο που λέει ο λόγος. Με αυτή την έννοια του λέω. Δεν μπορώ να πω ότι έχω μεγάλη διαφωνία στα επιχειρήματά σας. Σας λέω όμως ότι για να προχωρήσουμε στους υποχρεωτικούς εμβολιασμούς χρειάζεται προηγουμένως μια διαδικασία. Αυτή δεν έχει ολοκληρωθεί. Άρα λέτε ότι τέλος πάντων, βλέποντας και κάνοντας ανάλογα και ανάλογα. Λέω ότι θα προτιμούσα πάρα πολύ να υπήρχε μια καλόπιση συνεννόηση και οι άνθρωποι ακολουθώντας τις επιταγές της λογικής να προστάτευαν την υγεία τους. Εγώ σας λέω Άδωνης Γεωργιάδης για τον εαυτό μου. Εάν δεν είχα εμβολιαστεί, όλοι οι γιατροί που με εξέτασαν αυτές τις μέρες μου είπανε, κύριε Υπουργέ, δεν θα είχατε μπει νοσοκομείο. Λοιπόν, εγώ τη γλίτωσα γιατί είχα εμβολιαστεί. Τώρα. Δεν ξέρω αν αυτό είναι αρκετό να σας πω για τον εαυτό μου, σας λέω. Δεν σας λέω για άλλον. Το παιδί μου το έβαλα και εμβολιάστηκε. Και πολύ έχω καλά κάνατε. Έχω κάποιο συμφέρον εγώ. Και πολύ καλά κάνατε. Που να πάρει το γιο μου να εμβολιάζεται. Τώρα, πείτε μας λίγο πώς θα λειτουργήσει η αγορά, τι σχεδιάζετε. Η αγορά ποια είναι η τέμα του χειμώνα. Το επόμενο διάστημα, ναι. Πώς θα λειτουργήσουν τα μαγαζιά, ιδίως όταν... Δεν έχει ακόμα γίνει συζήτηση για το πώς θα είναι τα πρωτόκολλα το χειμώνα. Ναι. Είμαστε στον Αύγουστο, πάμε όλοι διακοπές, θέλουμε να χαλαρώσουμε. Αν όμως η εξέλιξη της πανδημίας είναι αυτή που φαίνεται ότι θα είναι, γιατί κύριε Παδόπουλε θέλω να είμαι πάρα πολύ ειλικρινής, θα σας πω τι φοβάμαι εγώ προσωπικά. Ναι. Σήμερα έχουμε περίπου 2,5 με 3,000 κρούσματα την ημέρα. Έχουμε 2,500 αναλόγως την ημέρα, έτσι. Mm-hmm. Κρούσματα με 45 βαθμούς θερμοκρασία. Το χειμώνα, όταν θα κάνει κρύο, και όπως ξέρετε το χειμώνα δυναμώνει ο κορονοϊός, ενώ τη ζέστη αδυνατίζει, και θα κλεινόμαστε σε εσωτερικούς χώρους και θα κινούμαστε όλοι έξω, όπου κολλάς δυσκολότερα, δεν θα έχεις 2,5 και 3,000 την ημέρα, θα έχεις πολύ περισσότερα. Είναι κατανοητό αυτό? Απόλυτα. Μάλιστα. Λογικό. Εκεί με ένα αριθμό 3-3,5 εκατομμυρίων ανθρώπων ανεμβολίαστων, και με την ταχύτητα που διαδίδεται μετάλλαξη Δέλτα, τότε κύριε Παδόπουλε, εκεί υπάρχει πια ο κίνδυνος να δούμε καταστάσεις που δεν τις φανταζόμασταν. Άρα είναι προφανές ότι θα βρεθεί η χώρα, η κοινωνία και η κυβέρνηση στην ανάγκη να θεσπίσει πολύ αυστηρά πρωτόκολλα κυκλοφορίας, στα οποία προφανώς οι εμβολιασμένοι θα έχουν προτεραιότητα. Γιατί θα έχουν προτεραιότητα? Γιατί θα κινδυνεύουν λιγότερο. Όχι από το να κολλήσουν πια, γιατί η μετάλλαξη Δέλτα κολλάει και τους εμβολιασμένους, αλλά από το να νοσήσουν βαριά. Άρα λέτε ότι ο διαχωρισμός θα γίνει εκ των πραγμάτων. Δηλαδή... Μα θα γίνει τώρα. Θέλετε να σα πω ότι πιστεύω στα αλήθεια. Πιστεύω ότι κάποια στιγμή στο χειμώνα θα δείτε ότι ξαφνικά όλοι αυτοί που σήμερα λένε δεν θέλουν να κάνουν το εμβόλιο, από το φόβο και από τον τρόμο τους, θα έχουν να εμβολιαστούν. Ναι, συμφωνώ. Αλλά δυστυχώς τώρα θα είναι αργά. Συμφωνώ και ελπίζω να μην είναι αργά. Όχι, ελπίζω να μην συμβεί και να μην χρειαστεί. Αλλά φοβάμαι πάρα πολύ ότι αυτό θα γίνει. Να ρωτήσω κάτι, οι οικονομικές δυνατότητες στήριξης επιχειρήσεων υπάρχουν ή εξαντλήθηκαν τον 1,5 χρόνο που μας πέρασε, αν χρειαστεί? Κοιτάξτε, εάν χρειαστεί, η κυβέρνηση που μέχρι τώρα βρήκε λύσεις, θα βρει
εσπάσαν περίπτωση. Δεν μπορούμε να αφήσουμε κανέναν μόνο του και κανέναν αβοήθητο. Αυτή είναι η δέσμευση μας από την πρώτη στιγμή. Τα δημόσιο-οικονομικά μας αντέχουν, οι αγορές μας επιβραβεύουν με χαμηλά επιτόκια, ο τουρισμός μας, ευτυχώς παρά τη μετάλλαξη δέλτα μέχρι στιγμή ξύλο να χτυπήσω, πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Θα είμαστε εκεί να βοηθήσουμε. Δεν αφήσουμε κανένα μόνο του. Όμως σας λέω, αυτό δεν σημαίνει από την άλλη πλευρά ότι είναι ανεξάρτητοι οι πόροι. Άρα, εδώ είναι, πώς το λέει η παροιμία, κοντά στο νου και η γνώση. Mm-hmm. Δηλαδή, αν εμβολιαστούμε σε μεγάλους αριθμούς και εμποδίσουμε τη διάρκεια της πανδημίας, όλα θα πάνε ευκολότερα, καλύτερα. Αν ζήσουμε τις καταστάσεις που σας είπα πριν ότι φοβάμαι, όλα θα είναι πολύ πιο δύσκολα. Mm-hmm. Άρα είμαστε σε ένα στάδιο μεταβατικό, δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί και η Δέλτα. Στο λόγο της τιμής μου, ξεχάστε γιατί την πολιτική, ξεχάστε αν με συμπαθείτε ή με αντιπαθείτε, εγώ λέω με αντιπαθείτε, ξεχάστε τα πάντα και πηγαίνετε εμβολιαστείτε. Και μετά ξανατσακωνόμαστε με την ησυχία μας. Είναι επικίνδυνο πράγμα. Εμένα με ταλαιπώρησε στα αλήθεια. Όποιος έχει στον περίγυρο του ανθρώπους που δεν έχουν εμβολιαστεί, κύριε Γεωργιάδη, και τώρα είναι στο νοσοκομείο, καταλαβαίνει απολύτως αυτό που λέτε. Γιατί πίστευαν παπατζίδες και απατεωνίσκους και απατεώνες που παίζουν είτε με το φόβο, είτε με την αδυναμία, είτε με την ανασφάλεια. Αναρωτιέμαι, είχα χτες τον κύριο Τσιάρα, γιατί υπήρχαν και πρωτοσέλιδα εφημερίδων που λέγανε, χτες για παράδειγμα, είχε συγκεκριμένο πρωτοσέλιδο που έλεγε ότι ο εμβολιασμός δεν σου έχει κανένα όφελος σαν εμβολιαστής. Και αναρωτιόμουν αν έπρεπε να υπάρξει κάποια εισαγγελική. Να υπήρχε κάποια συγγελική παρέμβαση για τέτοιου είδους πράγματα. Εδώ σας λέω, ο γιατρός πρώην Πολάκης γράφει δημοσίως: πάρτε ένα φάρμακο που το οποίο ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας λέει απαγορεύεται να το παίρνει. Έτσι, εντάξει, στην Ελλάδα. Θα σπαμε, τις ανθρώπινες ζωές δεν πρέπει να παίζουμε. Τι να κάνουμε, δεν ξέρω. Με κάθε τρόπο νομίζω ότι πρέπει να ενισχυθεί και η καμπάνια, να εμπλακούν και άλλα πρόσωπα. Μας έλεγε πριν ο κ. Βασιλακόπουλος, ο καθηγητής, ότι ήταν πιο χρήσιμο να εμπλακούν στην καμπάνια ο Τσιτσιπάς, ο Τέντογλου, πρόσωπα που. Ναι, ναι, όχι, πρέπει να εμπλακούν όλοι, συμφωνώ. Ναι, πρόσωπα που δεν είναι φορτισμένα, συμφωνώ. Που δεν έχουν, δεν ξέρω και εγώ τι. Λοιπόν, κάτι τελευταίο, σας ακούω, κουράζεστε που μιλάτε. Κοιτάξτε, ναι, είναι η πρώτη μέρα που δεν έχω πειρετό, οπότε ακόμη είμαι αδύναμος, νομίζετε. Ναι, ένα στα ζόρικα σας λέω, δεν το λέω τώρα έτσι. Ένα στα ζόρικα. Λοιπόν, ευτυχώς ήσασταν εμβολιασμένοι. Εγώ είμαι 49 ετών και εξαιρετικά υγιής. Δεν έχω πολύ σκληρά πρόβλημα υγείας. Δηλαδή, το ότι πέρασα ζώρικα είναι. Πώς πω, με εντυπωσίασε και εμένα. Λοιπόν, νομίζω είναι πολύ ενδεικτικά τα όσα μας είπατε και το προσωπικό παράδειγμα έχει πάντα την αξία του. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Γεωργιάδη. Καλημέρα, καλή δύναμη.